Σε αυτό το κομμάτι θα μιλήσουμε για την επίδραση των δυνάμεων πάνω στην κίνηση των σωμάτων. Πριν ξεκινήσουμε όμως, ας δούμε κάτι. Τι θα λέγατε αν κάποιος σας έλεγε ότι υπάρχουν δύο οχήματα που κατασκευάστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970, ξεκίνησαν να κινούνται το 1977, κινούνται μέχρι σήμερα χωρίς σταματημό και αυτή τη στιγμή η ταχύτητά τους είναι περίπου 60.000 χιλιόμετρα την ώρα. Θα το πιστεύατε? Ψηφίστε παρακαλώ. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Κι όμως, είναι αλήθεια. Αυτά τα δύο οχήματα είναι δύο διαστημόπλια. Τα ονομάζουν Voyager 1 και Voyager 2. Φτιάχνηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εκτοξεύτηκαν από τη Γη το 1977 με μία αποστολή να εξερευνήσουν τους εξωτερικούς πλανήτες. Από την αρχή του προγράμματος ήταν δεδομένο ότι αυτά τα δύο διαστημόπλια θα έβγαιναν εκτός ηλιακού συστήματος στο τέλος της επιχειρησιακής τους καριέρας. Μέσα λοιπόν στα διαστημόπλια αυτά περιλαμβάνεται ένας χρυσός δίσκος, ο οποίος είναι ένα μήνυμα της ανθρωπότητας προς όποιον βρει εξωγήινο πολιτισμό, δηλαδή όποιον και όποτε βρει αυτά τα δύο διαστημόπλια. Στο δίσκο αυτό καταγράφονται διάφορες πληροφορίες, φωτογραφίες, ήχοι από τη Γη κλπ. Δείτε πού είναι σήμερα στις 18, δηλαδή του Γενάρη του 2019, αυτά τα δύο διαστημόπλια, τα οποία ξεκίνησαν το 1977, το 1-5 του Σεπτέμβρη και το 2-20 του Αυγούστου, 41 χρόνια και 4 μήνες μετά, η απόστασή τους από τη Γη είναι 21.713.814.432 χιλιόμετρα για το Voyager 1 και 18.518.592.741 χιλιόμετρα για το Voyager 2. Αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον ήλιο, το πρώτο τρέχει με 16,99, δηλαδή σχεδόν 17 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, ενώ το άλλο τρέχει με 15,3 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Τα διαστημόπλια για τα σημερινά δεδομένα διαθέτουν πανάρχια μηχανήματα. Σκεφτείτε ότι ο πομπός τον Voyager εκπέμπει σε ισχύ 20 βατ, όσο είναι δηλαδή μια λάμπα του ψυγείου. Για να πιάσουμε τα σήματά τους από τη Γη χρειάζεται να υπάρχει, και έχει εγκατασταθεί δηλαδή, ένα δίκτυο από ραδιοτηλεσκόπια πολύ ισχυρά και είναι τόσο μακριά πια που ο χρόνος που κάνει για να φτάσει ένα σήμα που στέλνουν με πάρα πολύ χαμηλούς ρυθμούς, βέβαια με τα μόντεμ εκείνης της εποχής που έχουν, κάνει για το Voyager 1 χρειάζεται να περάσουν 20 ώρες για να έρθει το σήμα στη Γη και για το Voyager 2 χρειάζονται 16 ώρες και 40 λεπτά. Σε αυτό εδώ το σχήμα βλέπουμε σχηματικά μια εικόνα της διαδρομής που έχουν κάνει και πού βρίσκονται σήμερα τα Voyager 1 και Voyager 2. Στο κίτρινο βελάκι το πάνω είναι η θέση του Voyager 1. Βλέπετε ότι είναι στα όρια του ηλιακού συστήματος, έτοιμο να ξανοιχτεί στο μεσοαστρικό διάστημα, και το Voyager 2 σε μια διαφορετική θέση, λίγο πιο πίσω αυτό, είναι από κάτω. Έχουν περάσει 4 μεγάλους πλανήτες. Αυτή εδώ είναι η γραφική παράσταση της ταχύτητας ως προς τον ήλιο του Voyager 1. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται τώρα είναι το εξής. Όπως βλέπουμε, η ταχύτητα του διαστημοπλοίου από τη γραφική παράσταση τίνει να σταθεροποιηθεί εκεί γύρω στο 15-16 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Σήμερα είναι γύρω στα 16 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Τι είναι αυτό που κινεί τα Voyager? Την απάντηση θα τη δώσουμε στα επόμενα μαθήματα.